Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Καρασκάκη για την νίκη της. Παίξαμε σε ένα γήπεδο που δεν ήταν κατάλληλο για αγώνα ποδοσφαίρου. Το ίδιο θεωρώ ότι δυσκολεύτηκε και η ομάδα του Καρασκάκη για να παίξει το ποδοσφαίρο που σίγουρα μπορεί να αποδώσει. Πρώτα 10-15 λεπτά μπήκαμε πάρα πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μετά η ομάδα του Καρασκάκη ισορρόπησε το παιχνίδι. Δεχτήκαμε ένα μαγικό γκολ, απίστευτο γκολ από 30-35 μέτρα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά τα τελευταία 30 λεπτά ρισκάραμε πάρα πολύ. Στο 86-87 μπήκε το δεύτερο γκολ και τελείωσε ο αγώνας. Εντάξει, να πω ότι προσπάθησαν οι ποδοσφαιριστές μου μέσα σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο να παίξουν ποδόσφαιρο. Εντάξει, βλέπουμε την επόμενη μέρα. Παιχνίδι, ό,τι και να πούμε, τελείωσε. Πέρα συλλογή. Εντάξει, δυστυχώς το Γενάρη δεν χτίζονται ομάδες. Έχουμε ένα θέμα. Πρέπει να μπουν τα νέα παιδιά σου το δυνατόν πιο ομαλά μέσα στην ομάδα. Υπάρχει δρόμος. Χάθηκε και μια μάχη. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Καλή επιτυχία στον ομάδα του Καρασκάκη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στη... Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Καρασκάκη για την νίκη της. Θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Στα κρίσιμα σημεία δεν ήμασταν αποτελεσματικοί και μερίως ήρθε η ήττα για μας. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι σε λίγες μέρες. Πρέπει να προταστούμε κατάλληλα μέσα στην εβδομάδα μαζί με τον προπονητή μας. Στο πλάνο μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας που δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη. Καλή συνέχεια στο ομάδα του Καρασκάκη. Αυτά.